Χριστό αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε στη σελίδα 4 και θα διαβάσουμε το 4ο κεφάλαιο. Δέλτα κεφάλαιο από το βιβλίο Γένεσης. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου». Και προσέτει γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ και το Άβελ ποιμή προβάτων, ο δε Κάιν ή το γεωργός. Και μεθημέρας προσέφερεν ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον, και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων. Επέβλεψε δε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψεν, και ηγανάκτησεν ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού, και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, αν εσύ πράττεις καλός δε θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράττεις καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού». Και είπε ο Κάιν προς τον Άβελ των αδελφών αυτού, «Ας υπάγομεν εις την παιδιάδα», και νοήσαν εν την παιδιάδη σηκωθείς ο Κάιν κατά το αδελφό αυτού εφώνευσε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω, μη φύλαξη του αδελφού μου είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες, η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από της γης ή της ίνιξε το στόμα αυτής για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γη δεν θέλεις το εξής η δόση των καρπών αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης». Και είπε ο Κάιν προς τον Κύριον, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστο να συγχωρηθεί. Ιδού με διώκει σήμερα από προσώπου της γης και από του προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πάσος με έβρι θέλει με φωνεύσει». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Δια τούτο πάσος της φωνεύσει τον Κάιν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλε ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν, για να μην φωνεύσει αυτόν πας ως της έβρι αυτών. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ. Προς ανατολάστησε δε, εγνώρισε δε ο Κάιν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του γιου αυτού Ενόχ. Εγεννήθη δε εις τον Ενόχ ο Ιράδ, και Ιράδ γέννησε τον Μεχού Ιαήλ, και Μεχού Ιαήλ γέννησε τον Μεθουσαήλ, και ο Μεθουσαήλ γέννησε τον Λάμεχ. Και έλαβε σε αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκες, το όνομα της μίας Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά. Και γέννησε η Αδά τον Ιαβάλ, ούτως είναι ο πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη, και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Ιουβάλ, ούτως ήτο πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Η Σιλά δε και αυτή γέννησε τον Θουβάλ Κάιν, Χαλκαία παντός εργαλείου Χαλκού και Σιδήρου. Αδελφοί δε το Θουβάλ Κάιν ή το Νααμά. Και είπε ο Λάμεχ προς τας γυναίκας σε αυτού, «Αδά και Σιλά ακούσατε την φωνή μου, γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου και νέον εις μάστιγάν μου, διότι ο μεν Κάιν επταπλωσίας θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Εγνώρισε δε πάλι ο Αδάμ την γυναίκα αυτού και γέννησε αυτό, Ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, το οποίο εφώνευσε ο Κάιν. Και στον Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός, και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός, τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Αμήν». Πλέον ο άνθρωπος έχει εκδιωχθεί από τον Παράδεισο και είναι φοβερό αυτό, να εκδιώκεται ο άνθρωπος από την συγκατοίκησή του με το Θεό. Να εκδιώκεται από το Θεό ο άνθρωπος, από την κοινωνία του με το Θεό. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να συγκάμει με τον άνθρωπο που είναι άνομος, παραβάτης και αμαρτωλός. Δεν τον διώχνει ο Θεός τον άνθρωπο από εκδίκηση. Τον διώχνει, δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να σταθεί. Θυμηθείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα στην παράβασή τους,
όταν επλησίασε το δειλινό ο Θεός ψάχνοντας να τους βρει, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ο Θεός τι είχε συμβεί, ο Αδάμ και η Εύα πρώτον γνώρισαν την εσχήνη της γύμνωσής τους και δεύτερον κρύφτηκαν φοβούμενοι τον Θεό. Γιατί τον φοβόνται το Θεό? Γιατί δημιουργείται φόβος? Ο φόβος δεν είναι από το Θεό. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να φοβάται. Ο φόβος πώς προέρχεται? Από το διάβολο. Ο διάβολος είναι τρομοκράτης. Ο διάβολος είναι αυτός που γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου φοβίες. Φοβία είναι αρρώστια, δεν είναι υγεία. Αρρώστια πνευματική. Δεν είναι υγεία, δεν μιλάω βέβαια για τις ψυχολογικές ασθένειες, ψυχικές ασθένειες. Ο φόβος λοιπόν δεν είναι κάτι καλό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι στην παρουσία του Θεού. Φοβάται το Θεό, όχι με φόβο Άγιο για να κάνει το θέλημά Του. Υπάρχουν δύο ειδών φόβοι. Ο φόβος του κακού και ο φόβος ο καλός. Ο φόβος ο κακός, ο φόβος ο καλός. Ο φόβος του κακού είναι ο φόβος τον οποίο φοβόμαστε θα μας γίνει κάτι κακό. Και τι σημαίνει? Ολιγοπιστία, απιστία, απομάκρυση από το Θεό. Ενώ ο φόβος του Θεού έχει ασφάλεια, σιγουριά, ευλογία. Η αμαρτία λοιπόν φέρνει το φόβο στον άνθρωπο. Και ο φόβος δεν φεύγει από τον άνθρωπο σε καμία περίπτωση, όσο και παλικάρι να είναι, όσο και δυνατός και σπουδαίος να είναι, ο φόβος δεν φεύγει από τον άνθρωπο και μάλιστα ο χειρότερος φόβος είναι ο φόβος του θανάτου. Που για το φόβο του θανάτου ο άνθρωπος είναι υποχείριο του διαβόλου. Ο φόβος λοιπόν στον άνθρωπο, ο κακός φόβος δεν φεύγει παρά μόνο όταν έρθει η τελεία αγάπη του Θεού. Και πιο σωστά να το πω, όταν ο άνθρωπος εισέλθει στην τελεία αγάπη του Θεού. Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Αφιερώνει τα πάντα στο Θεό. Τι φοβάται? Φοβάται άνθρωπο? Τον αφιερώνει στο Θεό. Κύριε, δεν μπορώ να τα κάνω καλά με αυτόν, εσύ βρες τα με αυτόν. Και βρίσκεται σε ασφάλεια. Πάντοτε βρίσκεται σε ασφάλεια ο άνθρωπος του Θεού. Ο φοβούμενος των Θεών. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν, εξόριστοι από τον Παράδεισο, μακριά πλέον από το Θεό. Ο Θεός δεν συνομιλεί μαζί τους. Και το περίεργο είναι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους για τους αγίους ανθρώπους, για τους ήρωες της πίστεως, ξεκινάει από τον Άβελ. Δεν αναφέρει ούτε τον Αδάμ, ούτε την Εύα, ούτε τον Κάιν. Από τον Άβελ ξεκινάει. Αυτούς τους τρεις τους προσπερνάει. Και αδερφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να μην μας προσπερνάει ο Θεός. Δηλαδή να μην μας λαμβάνει υπόψη Του στο έργο Του, στην πορεία Του. Πολύ σοβαρό. Δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός, αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να σε πλησιάσει γιατί φεύγεις. Και σε προσπερνάει. Πότε ο Θεός επιστρέφει στον άνθρωπο? Επιστρέψατε προς εμέ και τότε εγώ θα επιστρέψω προς εσάς. Όταν επιστρέφουμε στο Θεό, ο Θεός επιστρέφει και σε εμάς, γιατί εμείς μπορούμε να Τον πλησιάσουμε με μετάνοια, εξομολόγηση. Αλλιώς μας προσπερνάει. Και δεν είναι ότι μας προσπερνάει ο Θεός, μας προσπερνάει το αγαθό. Μας προσπερνάει η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα συνευρέθησαν σαν ζευγάρι πια και γέννησαν τον πρωτότοκο αυτόν, τον Κάιν. Που Κάιν σημαίνει απόκτηση και είπαν ότι αποκτήσαμε τέκνο δια του Κυρίου. Ο Θεός μας έδωσε το παιδί. Έχουν ακόμη την επίγνωση του Θεού ότι τα παιδιά τα δίνει ο Θεός. Ο Θεός μας το έδωσε το παιδί, ξανασυνευρέθησαν και γέννησε και δεύτερο παιδί, τον Άβελ. Άβελ σημαίνει πνεύμα, πνοή.
Και καθένας βρήκε το δρόμο του από τα παιδιά. Ο Κάιν μεν ήταν αγρότης, γεωργός, ο Άβελ δε ήταν ποιμήν προβάτων. Και ο κάθε άνθρωπος βρίσκει το δρόμο του. Δεν του είπε κανείς, εσύ θα γίνεις ποιμήν προβάτων, εσύ θα γίνεις γεωργός, αλλά από μέσα του ο άνθρωπος, πλέον έξω από τον Παράδεισο, βρίσκει με τι να εργάζεται και να εξασφαλίζει τα προς το ζήν. Μετά από καιρό, λέει η Γραφή, μετά από ημέρες, μετά από καιρό, ο Κάιν και ο Άβελ σκέφτηκαν, πώς το σκέφτηκαν, πώς ήρθε αυτή η αποκάλυψη σε αυτούς, τι συνέβη, δεν γνωρίζουμε, αλλά σκέφτηκαν ότι πρέπει να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Και βεβαίως η θυσία στο Θεό προσφέρεται από αυτά που έχει ο άνθρωπος. Και ο Θεός απαιτεί να προσφέρουμε αυτά που έχουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη απαιτούσε θυσία ζώων, αλλά και προσφορά εξαλφήτων, δηλαδή και φυτά, φυτικά προϊόντα. Το κρίσιμο όμως σημείο δεν είναι να προσφέρεις, απαραίτητο, αλλά να γίνει ευπρόσδεκτος η προσφορά σου. Την προσφορά σου να τη δει με ευμένεια ο Θεός. Αυτό δηλαδή που προσφέρεις στο Θεό να έχει καλά αποτελέσματα. Και το αν θα είναι ευπρόσδεκτη η προσφορά, αν θα είναι ευμενής ο Θεός εσένα, εξαρτάται από τον τρόπο που προσφέρεις. Ο Κάιν προσέφερε από αυτά που είχε. Έπιασε την τύχη, τι είχε από το επάγγελμά του και το πρόσφερε στον Κύριο. Ο Άβελ όμως έκανε μια διάκριση. Πρόσφερε από τα καλύτερα. Πρώτον, τα πρωτότοκα και δεύτερον, τα παχαία των στεάτων. Αυτό τι σημαίνει και τι συμβαίνει? Όταν ο Λόγος του Θεού λέει «Με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκβάσεις της ζωής σου», εννοεί ότι ο Θεός βλέπει την καρδιά, γιατί από το Θεό προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι αυτό που κάνει ή που επιτρέπει ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν δρά ανεξέλεκτα και χωρίς λόγο, ενεργεί με βάση την προσφορά της καρδιάς μας, την πρόθεση της καρδιάς μας. Μάλιστα, πλέον, πολλά χρόνια αργότερα, ο Θεός ρωτάει «Σε ποιον θα επιβλέψω εγώ?» και ο ίδιος απαντάει «Στον έχοντα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, στον έχοντα καρδία συντετριμένου ανθρώπου και ιδιαίτερα όταν τρέμει, όχι φοβάται, το Θεό μόνο, τρέμει στο λόγο του». Τώρα βλέπουμε τον Κάιν και τον Άβελ. Στον Κάιν δεν επέβλεψε στην προσφορά του με ευμένεια, στον Άβελ επέβλεψε. Γιατί? Γιατί ο Κάιν προσέφερε με υπερηφάνεια και επιπολαιότητα και χωρίς να το σκεφτεί και χωρίς να συντριφτεί η καρδιά του, δηλαδή πάρε και εσύ για να ησυχάσω, να σε ξεφορτωθώ. Πώς προσευχόμαστε? Προσευχόμαστε με καρδιά συντετριμένη, με πνεύμα ταπεινού? Πώς πλησιάζουμε το Θεό? Πώς προσφέρουμε τα σώματά μας? Θυσία ή με υπερηφάνεια
κοίταξε ποιος είμαι, όπως οι Φαρισαίοι ή ο Φαρισαίος της Γραφής, που λέει κοίταξε τι καλός είμαι, προσέφερε το σώμα του με υπερηφάνεια. Κοίταξε τι καλός είμαι, δεν είμαι σαν κι αυτόν τον αμαρτωλό, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Νηστεύω, αποδεκατίζω, πηγαίνω στη συναγωγή, τέλειος είμαι. Κατά τον ίδιο τρόπο προσέφερε και ο Κάιν. Δηλαδή και με επιπολαιότητα, αλλά και χωρίς να επέμβει η καρδιά με αγάπη, να προσφέρει με αγάπη. Και αυτή η προσφορά, αδερφοί, γίνεται αντιληπτή. Όταν κάποιος αγαπάει, το καταλαβαίνεις. Όταν κάποιος αδιαφορεί, το καταλαβαίνεις. Και όχι ο μεγάλος άνθρωπος, και τα παιδιά ακόμη. Έχει αυτή την ικανότητα από το Θεό άνθρωπος να καταλαβαίνει. Μπορεί μια φορά να τον κοροϊδέψεις, δεύτερη φορά να τον κοροϊδέψεις, τρίτη φορά να τον κοροϊδέψεις, πιο πολύ δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και καταλαβαίνει γιατί εκδηλώνεται ο άλλος. Δεν μπορεί να υποκρίνεται συνέχεια, θα εκδηλωθεί τελικά. Θα εκδηλωθεί με υπερηφάνεια, θα εκδηλωθεί με σκληρότητα, θα εκδηλωθεί με απαξίωση, θα εκδηλωθεί τελικά. Με περιφρόνηση θα εκδηλωθεί. Και αν ο ένας άνθρωπος καταλαβαίνει την αγάπη του άλλου, πόσο μάλλον ο Θεός. Ο Κάιν λοιπόν με υπερηφάνεια, χωρίς να συμμετάσχει καθόλου η αγάπη της καρδιάς του, πρόσφερε γιατί έμαθε, κατάλαβε ότι πρέπει να προσφέρει θυσία στο Θεό. Είναι όπως εμείς πολλές φορές λέμε, πρέπει να διαβάσω. Πώς διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Πρέπει να προσευχηθώ. Πώς προσεύχεσαι? Υπάρχει προσευχή και προσευχή. Υπάρχει προσευχή ευάρεστη στο Θεό, υπάρχει και προσευχή που μπορεί να είναι και ευδέλιγμα στο Θεό. Όχι αδιάφοροι, αλλά και ευδέλιγμα στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε, λέει για τους άντρες ο Απόστολος Παύλος, με χέρια καθαρά. Δεν μπορεί πρώτα να είσαι στην αμαρτία και μετά να πηγαίνεις να προσεύχεσαι. Και η αμαρτία δεν είναι μόνο να πράξω, είναι και να σκεφτώ, είναι και να κάνω, είναι και να θέλω, είναι και όλα αυτά. Μπορεί λοιπόν να είσαι στην αμαρτία και να λες τώρα πάω να προσευχηθώ ή πάω να διαβάσω το Λόγο του Θεού ή πάω να ακούσω το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν είναι προσφορά ευπρόσδεκτη, ευάρεστη στο Θεό. Δεν είναι θυσία. Ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι θυσία. Δεν θυσίασε σπουδαία πράγματα ο Κάιν, εκ των γεννημάτων του έδωσε. Σε αντίθεση με τον Άβελ που με μεγάλη προσοχή διάλεξε τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, και διάλεξε τα πιο παχιά εκ των στεάτων αυτών, τα πιο παχιά κομμάτια. Πρόσφερε θυσία, ολοκαύτωμα, τάκαψε στο Θεό, ισοσμήν ευωδίας. Θα ήταν παράλογο ο Θεός να ευαρεστηθεί στον Κάιν και όχι στον Άβελ. Ο Θεός με λογική, με άνωθεν σοφία ανταποκρίνεται στον άνθρωπο και έγινε αντιληπτό και στον Κάιν και στον Άβελ. Και στον Κάιν έγινε αντιληπτό ότι η προσφορά του δεν έγινε ευπρόσδεκτη, ενώ του Άβελ έγινε. Και στον Άβελ έγινε αντιληπτό ότι η προσφορά του Κάιν δεν έγινε ευπρόσδεκτη, ενώ η δική του έγινε. Γιατί ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει εν το φανερό, αποκαλύπτει. Δεν κρύβει, αποκαλύπτει. Πότε σκεπάζει και κρύβει? Στη μετάνοια και την εξομολόγηση, τότε κρύβει και εξαφανίζει. Αλλά όταν δεν υπάρχει μετάνοια και εξομολόγηση, τότε αποκαλύπτει. Στον ποιμένα της Φιλαδελφίας, της Λαοδικίας, τι είπε? Μετανόησε γιατί θα αποκαλύψω την αισχύνη της γυμνότητάς σου. Σηκώνει τα κράσπεδα ο Θεός για να φανερωθεί η αισχύνη του ανθρώπου. Ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Άβελ ότι η προσφορά του έγινε δεκτή, είναι ευάρεστος εις το Θεό, και ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Άβελ ότι ο Κάιν δεν είναι ευάρεστος εις το Θεό. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί?
Αλλά και ο Κάιν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε σε αυτόν, ενώ ευαρεστήθηκε στον Άβελ. Και τώρα πώς αντέδρασε. Ο μεν Άβελ, μας αποκαλύπτει ο Θεός ότι αντιδρά, όπως λέγει, η επιθυμία του Άβελ θα είναι προς εσένα και εσύ θα τον εξουσιάζεις. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αποδέχεται τον άλλον υπερέχοντα. Και μάλιστα ποιον? Αυτόν που δεν έγινε ευπρόσδεκτη η προσφορά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και περιμένει από τον άλλον τον οποίον θεωρεί υπερέχοντα να τον εξουσιάζει, να τον κυριαρχεί. Είναι πρόθυμος δηλαδή να ακούει τι του λέει και να κάνει τι του λέει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Δηλαδή το ότι έγινε ευπρόσδεκτο εις τον Θεό δεν τον φούσκωσε. Είδε σε μένα, με μένα είναι ο Θεός, με σένα δεν είναι. Δεν χαίρεται για την εύνοια και την ευλογία του Θεού ο Άβελ εις βάρος του αδελφού του, αλλά χαίρεται για τη σχέση του με το Θεό. Η χαρά μας, η δύναμή μας είναι η χαρά του Κυρίου μας. Χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας επισκέπτεται και δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον άλλον, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε ανόητοι και αμαρτάνουμε κιόλας. Ο ταπεινός λοιπόν Άβελ έχει αποδεχθεί τα πρωτοτόκια ίσως, αν ήσαν τότε γνωστά ή αποδεκτά, δεν ξέρω, μάλλον, αλλά έχει αποδεχθεί, γιατί η επιθυμία του είναι προς τον μεγάλο του αδελφό και περιμένει να τον εξουσιάζει και ο μεγάλος του αδελφός. Ο Κάιν τώρα. Ο Κάιν, βλέποντας την ευλογία του Θεού στον Άβελ, φανερή πλέον, ζήλεψε. Φθόνησε. Βγήκαν από μέσα όλα τα κακά ανθρώπινα συναισθήματα. Φθόνος, γιατί σε αυτόν? Τι θα πει γιατί σε αυτόν? Σε αυτόν γιατί είναι ευπρόσδεκτος στο Θεό, γιατί ευαρεστεί το Θεό. Γι' αυτό. Δεν είναι άδικος ο Θεός, δεν υπάρχει κακή τύχη και καλή τύχη. Δεν υπάρχει κισμέτ, δεν υπάρχει πεπρωμένο. Υπάρχει χάρις Θεού, έλεος Θεού, ευλογία Θεού. Κάτι βλέπεις τον Άβελ και είναι ευπρόσδεκτος στον Θεό, από τον Θεό. Και κάτι βλέπεις τον Κάιν και δεν είναι ευπρόσδεκτος. Και είναι δύο άνθρωποι. Θα έχουν γίνει. Για την ώρα είναι δύο άνθρωποι. Αγρίεψε, ζήλεψε, φθόνησε, αγρίεψε, μίσησε. Η πορεία της αμαρτίας. Ενώ ο άλλος πρόβατο του Κυρίου. Με ταπείνωση, υποτεταγμένος, και το κοιτάει στα μάτια. Έχετε ακούσει που λέει, τον κοιτάει στα μάτια αυτός. Περιμένει να δει τι θα του πει. Τον σέβεται. Τον εκτιμάει, τον τιμάει. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του καλού χριστιανού ο Άβελ. Και ο Κάιν έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κακού χριστιανού. Και ο Θεός βλέπει. Βλέπει τον Άβελ ότι είναι χαρούμενος. Τον ευλόγησε και είναι ευλογημένος. Βλέπει την ταπείνωσή του. Βλέπει την αγαθοσύνη του. Βλέπει ότι δεν υπάρχει πονηριά μέσα του. Καμία πονηριά μέσα του. Δεν πονηρεύεται. Δεν καυχάται. Δεν υπερηφανεύεται. Δεν δείχνει την ευλογία του Θεού. Τίποτα από όλα αυτά. Και ο Κάιν για όλα αυτά και για άλλα που δεν ξέρουμε, αλλά σαν άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε, η ζήλια μετετράπη, η ζήλια του έφτασε, μετετράπη και έφτασε σε μίσος.
και το μίσος σε φόνο. Και ο Θεός το βλέπει. Και τον επισκέπτεται και του μιλάει. Δεν βλέπουμε να μιλάει στον Άβελ, αλλά βλέπουμε ότι μιλάει στον Κάιν για να τον προφυλάξει, για να τον προφτάσει, για να τον βοηθήσει να μην πέσει στην απώλεια. Αυτός είναι ο αγαθός Θεός. Αν θα τολμούσα να σκεφτώ ποιον αγαπάει πιο πολύ, τον Κάιν ή τον Άβελ, εγώ θα έλεγα, αν όχι πιο πολύ τον Κάιν, ίδια όμως παρόλα, παρόλη τη συμπεριφορά τους, παρόλα αυτά. Στον Κάιν δεν του είπε μπράβο. Συγγνώμη, στον Άβελ δεν του είπε μπράβο. Τίποτα. Απλώς φανέρωσε την ευαρέσκειά του. Στον Κάιν του λέει, γιατί παιδί μου αγανάκτησες, θύμωσες, οργίστηκες. Γιατί, και αυτό να το προσέξουμε, εκατηφίασε το πρόσωπό σου. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσα μπορούμε να καταλάβουμε από ένα συνεφιασμένο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Μπορούμε να καταλάβουμε όλη την καρδιά του. Υπάρχει λυπημένο πρόσωπο, υπάρχει οργισμένο πρόσωπο, υπάρχει αδιάφορο πρόσωπο. Και βεβαίως δεν είναι να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, αλλά είναι να κοιταγόμαστε στον καθρέφτη. Να διακρίνουμε το πρόσωπό μας. Εάν δεν μπορούμε να διακρίνουμε την καρδιά μας, αν μας έχει ξεφύγει ο έλεγχος της καρδιάς μας, γιατί μας ξεφεύγει πολλές φορές. Γιατί παιδί μου οργίστηκες? Ποια είναι η αιτία της αγανάκτησής σου? Αγανακτής, γιατί αγανακτής? Γιατί ευλόγησες αυτό, ναι. Αυτό θα έλεγε. Γι' αυτό αγανάκτησα. Και δεν ευλόγησες εμένα. Γι' αυτό αγανάκτησα. Γιατί ευλογείς από εκεί και δεν ευλογείς εμένα. Και ακόμη χειρότερα, δεν λέει ευλογείς, ευλογείται αυτός και δεν ευλογούμαι εγώ. Για να κάνουμε και τη σύγκριση την ανθρώπινη. Γιατί παιδί μου αγανάκτησες? Και στον Ιωνά είπε ο Θεός, είναι καλό να αγανακτείς. Είναι καλό να θυμώνεις. Είναι καλό να οργίζεσαι. Είναι καλό να ζηλεύεις. Είναι καλό. Και ποια είναι η αιτία? Γιατί αυτός ευλογήθηκε και εγώ δεν ευλογήθηκα. Και του λέει την απλή απάντηση. Εάν εσύ πράττεις αγαθά, δεν θα είσαι κι εσύ ευπρόσδεκτος από μένα? Είμαι προσωπολήπτης. Δεν λέει, και προσέξτε το λόγο, εάν έπρατες αγαθά δεν θα ήσουν ευπρόσδεκτος. Πάει, ό,τι έκανες έκανες, του λέει ο Θεός του Κάιν. Αυτό κακώς το έκανες, δεν το λογαριάζω. Από εδώ και πέρα πρόσεξε. Εάν πράττεις από εδώ και στο εξής αγαθά, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Σαν να του λέει, πρόσεξε τώρα από εδώ και πέρα τι θα κάνεις. Εάν όμως πράττεις κακά, να ξέρεις ότι η αμαρτία είναι στην πόρτα, δίπλα. Θα περάσεις από την αμαρτία, θα έρθει η αμαρτία μέσα σου, αν πράττεις πονηρά. Και ο Απόστολος Ιωάννης μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το φαινόμενο του Κάιν, καθώς λέγει, η εντολή απαρχής που εδόθη σε εσάς είναι να αγαπούμε αλλήλους. Όχι καθώς ο Κάιν, ο οποίος ή το εκ του πονηρού. Γιατί το εκ του πονηρού? Γιατί τα έργα του δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν τον οδηγούσε το πνεύμα του Θεού, τον οδηγούσε το πνεύμα του ακάθαρτο. Όταν του βάλει περηφάνεια στην καρδιά, στο πνεύμα, σκληρότητα στην καρδιά. Όχι σαν τον Κάιν, ο οποίος ήταν εκ του πονηρού, γι' αυτό και ζηλεύοντας, αγριεύοντας, αγανακτώντας με τον αδελφό του, τον έσφαξε. Και γιατί τον έσφαξε? Γιατί τα έργα του ήσαν πονηρά.
Η προσφορά του στο Θεό δεν ήταν αγαθή, ήταν πονηρή. Ήταν με υπερηφάνεια, ήταν με σκληρότητα, ήταν με επιπολαιότητα. Τα έργα του ήταν πονηρά, γι' αυτό έσφαξε τον αδελφό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί τα έργα του αδελφού του ήταν δίκαια. Δηλαδή αν τα έργα του αδελφού του δεν ήταν δίκαια, θα τα βρίσκαν ο Κάιν με τον Άβελ και θα τα βάζανε με τον Θεό. Και βλέπεις ότι αυτός που κατακρίνει, συμπεθεριάζει με αυτόν που κατακρίνει. Αυτός που αγανακτεί συμπεθεριάζει με αυτόν που αγανακτεί. Τα βρίσκουνε. Δεν αγανακτεί ο ένας τον άλλον. Δεν ζηλεύει ο ένας τον άλλον. Συμφωνάνε ο ένας με τον άλλον. Και τι κάνουνε ένας ή δύο ή τρεις ή τέσσερις. Στρέφουν το βλέμμα τους και λένε «Για κοίταξε, αυτόν τον ευλόγησε ο Θεός». Και τον ζηλεύουνε. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Θεός? Για να λάβουμε τα μέτρα μας. Να προσέχουμε. Πώς ακούμε, τι ακούμε, με ποιον συνεργαζόμαστε, με ποιον μιλάμε. Εάν η καρδιά μας είναι γεμάτη κατάκριση, χαιρόμαστε να μιλάμε με αυτόν που η καρδιά του είναι γεμάτο κατάκριση. Και τα βρίσκουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι σημείο ότι θα υπάρξει συνέχεια κακή. Θα υπάρξει αμαρτία, θα υπάρξει απώλεια. Θα υπάρξει κακό. Δεν θα βγεις σε καλό. Εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί, είναι να μιλάμε με το Θεό. Να πλησιάζουμε το Θεό. Γιατί? Για να διορθώνει, να θεραπεύει την καρδιά μας. Δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός σε μένα. Μα αν έπρατες καλό, δεν θα ευαρεστεί το. Και δεν το είπα αυτό που λέω εγώ, αλλά είπε αυτό που είναι το σωστό. Εάν πράττεις από εδώ και πέρα αγαθά, δεν θα ευαρεστείται ο Θεός σε σένα. Πρόσεξε τι θα πράττεις τώρα. Τώρα γανάκτησες, τώρα θύμωσες, τώρα αργίστηκες. Τώρα πρόσεχε. Τώρα πρόσεχε. Γιατί είσαι πλησίον αμαρτίας και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τώρα πρόσεχε, τι να προσέξω, μετανόησε τώρα. Τώρα μην πράττεις έργα εκ της αγανακτήσεώς σου, αλλά πράξε έργα εκ της μετανοίας σου. Και ο Κάιν δεν κατάλαβε τίποτα. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν μπαίνει σε μια καρδιά που είναι σκληρή, πατημένη γη. Α, τον ακουμπάει, αλλά έχει το διάβολο, τα παίρνει και τα πετάει έξω. Το πνεύμα του είναι αλαζονικό. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι θα πει «πρέπει να ταπεινωθώ». Αλλά τώρα η καρδιά του και το πνεύμα του είναι γεμάτο με «πρέπει να σκοτώσω». Πρέπει να τον εξαφανίσω. Γιατί όσο είναι αυτός, ο Θεός αυτόν θα βλέπει. Εμένα δεν με βλέπει. Μα δεν εργάζεται ο Θεός με ανθρώπους που εξαφανίζουν τους άλλους. Ο Θεός εργάζεται με ανθρώπους που υπηρετούν τους άλλους. Δεν εργάζεται ο Θεός με ανθρώπους που κατακρίνουν, κατηγορούν, καταδικάζουν τους άλλους. Εργάζεται, συνεργάζεται ο Θεός, ευλογεί ο Θεός τους ανθρώπους που υπηρετούν, που συγχωρούν, που αγαπούν, που βοηθάνε τους άλλους, που μακροθυμούνε με τους άλλους. Έχω ένα πολύ καλό παράδειγμα στη ζωή μου. Ήταν ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και αναγεννημένος, δεν ξέρω. Πιθανό να ήταν. Άλλη φορά θα σας πω. Και θυμάμαι πάντοτε. Του λέγανε η μητέρα μου, οι συγγενείς μας, είδες αυτός τι έκανε? Και η απάντησή του ήταν πάντοτε: ας τον άνθρωπο, δεν κατάλαβε, καλός είναι. Δεν έχει καταλάβει καλά. Δεν πρόσεξε. Και σταματάγανε, του λέγανε.
Τον λέγανε χαζό, τον λέγανε... Αλλά δεν ήταν χαζός. Ήταν αγαθός άνθρωπος. Δεν είχε καρδιά του κατάκριση. Και δεν πήγαινε και στην εκκλησία. Και να είμαστε αναγεννημένοι και να είμαστε και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει μόνο κατηγορία και αγανάκτηση. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και δεν το λέω για κανέναν, για μένα το λέω. Γιατί όλοι πέφτουμε σε αυτού του είδους τα λάθη. Και το εννοώ αυτό, το λέω για μένα. Αλλά επειδή είμαστε όλοι ομοιοπαθείς, το λέω και για εσάς. Κι όμως είναι τόσο εύκολο. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Συγχώρεσέ τον, ρε παιδί μου. Και δεν καταλαβαίνει, αφιέρωσε τον στο Θεό. Και πες, Κύριε, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να το βγάλω πέρα. Τον αγαπάω, ευλόγησε τον, αλλά εσύ να αναλάβεις, εσύ να πας μπροστά. Ακόμη ο Θεός, ξέρετε τι λέει, δότε τόπο στην οργή. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, δεν ανήκει σε σένα. Σε σένα τι ανήκει? Η συγχώρεση, η μακροθυμία, το έλεος, τα σπλάχνα. Ο Κάιν δεν κατάλαβε τίποτα. Τα έργα του ήταν πονηρά, τα έργα του Άβελ ήταν αγαθά και τώρα παίρνει απόφαση να ενεργήσει μόνος του. Κατά τη λογική του και κατά τη γνώμη του. Και κατά την αγανάκτησή του και κατά το μίσος του. Και του λέει, πάμε στην πεδιάδα. Και ο Άβελ δεν είπε, τι να κάνουμε. Δεν αρνήθηκε. Η εξουσία, η επιθυμία του Άβελ ήταν στον Κάιν. Πρόβατο. Και περίμενε εντολές από τον Κάιν. Πάμε στην πεδιάδα. Και λέει, Άβελ, πάμε. Δεν ρώτησε γιατί να πάμε, πού να πάμε, τι θέλεις να κάνουμε, τίποτα. Πρόβατο, ξέρεις θα πει πρόβατο. Ό,τι πεις. Ως πρόβατο επισφαγή οδηγεί το και ο Χριστός. Ως πρόβατο έμπροσθεν του κύροντος αυτού. Δεν ήξερε που το πάνε, δεν ήξερε πού το πάνε. Όλα τα ξέρε. Τελικά ο χριστιανός δεν είναι χαζός, αλλά είναι ευλογημένος, έχει αγαθοσύνη, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει αγάπη, πάντα ελπίζει. Και πήγανε, τον οδήγησε ο Κάιν στην πεδιάδα. Πού? Κρυφά. Να σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν, ναι. Ο Θεός να μας φυλάει. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο όταν μου πει κάποιος, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πει σε κανένα, λέω μέσα μου, είπα γιο πίσω μου σατανά τώρα, φύλαξέ με. Στα κρυφά, κρυφά. Μην το μάθει κανείς. Το φως ήρθε, λέει, στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι εξέλεξαν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Κρυφά στην πεδιάδα. Και πήγανε. Και εκεί ο Κάιν τον σκότωσε. Δεν βλέπουμε ούτε να αμύνθηκε ο Άβελ. Ούτε να μπαλέψανε δεν βλέπουμε. Είναι σαν το πρόβατο. Και μετά αφού τα κατάφερε και τον σκότωσε, πέτυχε το σκοπό του, γυρίζει καμαρωτός στην παρουσία του Θεού. Καμαρωτός και αμαρωτός, δεν το ξέρει κανένας αυτό που έκανα εγώ. Το τι σκεφτόμουν, το τι είχα πρόθεση, το τι ήθελα, το γιατί το έκανα αυτό, δεν το ξέρει κανένας. Έλα όμως που τα ξέρει όλα ο Θεός και έλα όμως που τα αποκαλύπτει όλα ο Θεός. Γιατί τίποτα δεν αφήνει κρυφό, όλα είναι φανερά μπροστά στο Θεό και όλα τα αποκαλύπτει ο Θεός.
και τον πλησιάζει ο Θεός. Πάλι με αγάπη. Πάλι με την πιθανότητα της μετάνοιας. Του δίνει δηλαδή μια πιθανότητα ακόμη για μετάνοια. Μα τι Θεός είναι αυτός? Πού είναι ο αδελφός σου? Ο Θεός ξέρει. Δεν περιμένει από τον Κάιν να μάθει. Ο Κάιν έχει χάσει το μυαλό του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Σκλήρινε. Αμάρτησε. Δεν έχει πλέον ούτε όραση. Νομίζει ότι όλους μπορεί να τους κοροϊδεύει. Μπορεί να νομίζει ότι σε όλους μπορεί να λέει ψέματα και κανείς να μην τον καταλαβαίνει. Και ο Θεός του λέει, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου, παιδί μου? Γιατί νομίζεις ότι δεν ξέρω τίποτα? Γιατί? Πώς είσαι τόσο βέβαιος ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα? Πώς είσαι τόσο βέβαιος ότι οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα? Δεν είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί? Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον, αλλά τα πάντα τα φανερώνει ο Θεός. Βρίσκει τρόπους ο Θεός να τα φανερώνει όλα. Θυμάμαι μια φορά ήμουν στο Αίγιο και μίλαγα με τον Κώστα, τον Νικελόπουλο, και όχι κατηγορούσαμε, αλλά λέγαμε εις βάρος της Άννας, της γυναίκας μου. Δεν αφήνει να πάμε εκεί, δεν κάνουμε εδώ, και τι να κάνουμε και πώς τούτο και πώς κείνω και πώς τ' άλλο. Και η Άννα σηκώνει το τηλέφωνο από το Μαρούς και άκουγε την κουβέντα μας. Όλα τα άκουγε. Και μας μίλαγε, αλλά δεν ακούγαμε εμείς. Γιώργο έλεγε, εγώ μίλαγα με τον Κώστα, δεν άκουγα. Όλα τα άκουγε. Και όταν κλείνουμε, με παίρνει τηλέφωνο. Ώστε έτσι, λέω, τι έτσι? Με τον Κωστάκη τα λέγατε. Αμάν, κέρα μου, είδα μου ήρθε στο κεφάλι. Λέω, ποιο Κωστάκη? Σαν τον Κάιν. Πού να ξέρω εγώ για τον αδερφό? Ίδιος με τον Κάιν ήμουνα. Πού είναι ο αδερφός σου? Πού να ξέρω εγώ? Με τον Κωστάκη τα λέγατε. Ποιο Κωστάκη, λέει. Ποιο, για ποιο Κωστάκη λες? Βρε, τα άκουσα όλα. Τα άκουσες όλα? Δεν μιλάγες με τον Κώστα και του έλεγες αυτά και αυτά? Και πώς τα άκουσες? Εγώ στο Αίγιο, εσύ στο Μαρούσι? Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί, για να μάθουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μένει κρυφό. Πού να ξαναπώ από τότε? Πού να ξαναπώ? Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά ο Θεός να μας φυλάει να μην λέμε, αδερφοί, να μην λέμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Πού είναι ο αδελφός σου, Κάιν? Πού να ξέρω εγώ? Έλατε, αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει? Και του λέει ο Θεός, το αίμα του δεν φτάνει στα αυτιά μου που φωνάζει ότι τον σκότωσες. Πού ξέρεις εσύ? Ενώ τι ωραία που θα ήταν, το έκανα. Κύριε, έκανα φοβερό λάθος. Μπορείς να με συγχωρέσεις? Δεν κάνουμε λάθη, αδερφοί, και φοβερά λάθη και τρομερά, τρομακτικά λάθη κάνουμε. Τι ωραίο όμως που είναι όταν το κάνουμε να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Τι ήταν αυτό που έκανα? Τρελάθηκα, παλάβωσα. Μπις φταίει ο διάβολος, φταίει ο άνθρωπος, φταίει εκείνος, φταίει εκείνη. Κανείς δεν φταίει. Εσύ και εγώ φταίμε. Εμείς φταίμε. Όχι όλοι μαζί, καθένας μόνος του. Εγώ φταίω. Και όταν το πεις, τέλειωσε. Συγχώρεσέ με, Κυρία μου. Μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ. Συνεχίζει. Πού να ξέρω, μήπως με έβαλες και φύλακα του αδελφού μου? Και είπε ο Θεός, τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Και πάλι δεν μετανοεί. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από της γης η οποία άνοιξε το στόμα αυτής. Για πρώτη φορά καταργέται άνθρωπο Θεός. Καταργέται άνθρωπο Θεός. Η αλήθεια είναι όχι, αλλά του λέει ότι θα είσαι επικατάρατος.
το έργο σου είναι αυτό που φέρνει την κατάρα του Θεού. Δεν φέρνει ο Θεός την κατάρα στον άνθρωπο. Το έργο του ανθρώπου προκαλεί, είναι σαν τον αλεξικέραυνο που προκαλεί τους κεραυνούς να πέσουν επάνω του. Επικατάρατος να είσαι από τη γη η οποία άνοιξε το στόμα αυτής για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που εσύ με το χέρι σου τον σκότωσες. Όταν εργάζεσαι στη γη δεν θα στο εξής δίνει τον καρπό της. Δηλαδή δεν θα έχεις τίποτα το ευλογημένο. Ό,τι και να κάνεις θα είναι γκρέμισμα. Θα σπέρνεις αλλά ποτέ δεν θα σοδεύεις. Θα φυτεύεις αλλά ποτέ δεν θα μαζεύεις. Αυτή είναι η κατάρα, αυτός είναι ο καταραμένος. Ενώ ευλογημένος, ό,τι αν κάνει το ευωδώνει ο Θεός. Ο καρπός του θα είναι πλήρης. Το φύλλο του θα θάλει. Καταραμένος σαν την αγριομυρίκη σε άνυδρο τόπο. Και όχι μόνο αυτό. Πλανήτης και φυγάς θα είσαι επί της γης. Πλανήτης και φυγάς. Θα φεύγεις. Όπου και να βρίσκεσαι θα θες να φύγεις. Δεν μπορείς να σταθείς στο ίδιο μέρος. Θα γυρίσεις γύρω γύρω. Δεν θα έχεις ειρήνη. Ειρήνη Θεού δεν θα υπάρχει μέσα σου. Και η απάντηση του Κάιν χειρότερη ακόμη. Και είπε ο Καΐν προς τον Κύριον, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Το λάθος του ανθρώπου. Η αμαρτία μου είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να συγχωρεθεί από το Θεό. Δεν συγχωρείται από το Θεό. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και έναν φωνιά τον συγχωρεί ο Θεός αν μετανοήσει, ναι. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εξεύρωμεν ότι βγήκαμε από το σκοτάδι και ήρθαμε στο φως γιατί αγαπάμε τους αδελφούς μας. Και συνεχίζει, όποιος δεν αγαπά τον αδελφό, έναν αδελφό, αυτός δεν έχει βγει από το σκοτάδι, μένει στο σκοτάδι. Και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ο ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως. Εκείνον τον αδελφό που τον ευλόγησε ο Θεός να χαίρεσαι, γιατί λέει να χαίρεσαι με τα χαιρόντων και να προσεύχεσαι να τον ευλογήσει ακόμη πιο πολύ ο Θεός. Εκείνον τον αδελφό ο οποίος είναι τόσο στριμμένος και ανυπόφορος, να τον αγαπάς και να προσεύχεσαι αφού τον συγχωρήσεις και τον δικαιολογήσεις να τον ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός. Με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας. Μην υποτιμάς κανέναν. Μη περιφρονείς κανέναν, μη ζηλεύεις κανέναν, μην αγανακτείς για κανέναν. Και μάλιστα όχι για τους αγαθούς, όντας εσύ πονηρός, αλλά και να μην αγανακτείς και για τους πονηρευωμένους που κάνουν πονηριές. Τι θα κάνουν, πονηριές. Ο πονηρός πονηριές θα κάνει. Ο άδικος αδικίες θα κάνει. Η αγανάκτηση από οποιοδήποτε κι αν οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Η ευαρέσκεια είναι ευάρεστη στο Θεό. Για κανένα λόγο μην αγανακτείς. Για το μόνο λόγο υποθέτω που επιτρέπεται να αγανακτούμε είναι με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό σου αγανάκτης όσο θες. Αλλά μετά να μετανοήσεις. Και αν πεις δεν υπάρχει, δεν, αυτή η αμαρτία που έκανα δεν συγχωρείται. Συγχωρείται. Σ' αγαπάει, μας αγαπάει ο Θεός. Συγχωρείτε. Και μάλιστα φέραμε και ένα ωραίο παράδειγμα χτες. Εάν ένας πατέρας έχει δύο παιδιά και το ένα παιδί του είναι πολύ καλός χριστιανός και το άλλο παιδί του είναι πολύ κακός άνθρωπος, πάβει να τον αγαπάει?
ή αγαπάει τον καλό περισσότερο? Εγώ θα έλεγα ότι τον κακό τον αγαπάει περισσότερο, γιατί προσεύχεται πιο πολύ γι' αυτόν. Βοήθησε τον, Κύριε μου. Σε παρακαλώ, βοήθησε τον. Και αυτή είναι η πατρική αγάπη. Μα και εμείς πρέπει να έχουμε πατρική αγάπη για τα αδέλφια μας. Την ίδια πατρική αγάπη. Ποια είναι αυτή? Η αγάπη του Θεού Πατρός, που είναι κεχημένη, αν είναι κεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Με τα πάσης φυλάξεως, αγαπημένα μου αδέλφια, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που το τέλος πάντων επλησίασε. Με ιδιαίτερη φύλαξη και φροντίδα να φυλάμε την καρδιά μας, γνωρίζοντας ότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον